Για πες μου, Κωνσταντίνε μου, σε βλέπω εδώ σε αυτόν τον Άγιο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εσύ πώς έγινε και ήρθες εδώ σε αυτό το σημείο? Έτυχε και αγόρασα δύο κομμάτια γης εδώ στην Όλυμπο και μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ήδη αυτό το εκκλησάκι.
Και από πότε είσαι εδώ και είσαι ως ανεπίτροπος που φέρνει τον Παπά? Επίτροπος δεν είμαι, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, φροντίζεις. Φροντίζω, είναι τουλάχιστον μία 15ετία. Ένας λόγος που απέκτησα αγοράζοντας τα δύο κομμάτια αυτά γης ήταν γιατί θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει ένα κομμάτι εκεί, με την πάροδο των ετών, οι επόμενες γενιές δεν θα θεωρούνται, δεν θα θυμούνται την τόπο καταγωγής τους. Και δυστυχώς, εάν δεν γνωρίζεις την ιστορία σου και το παρελθόν σου, δεν μπορείς να προδιαγράψεις και το μέλλον σου. Σου μιλούσε ο πατέρας σου για την όλη βολή? Συνεχώς. Εντάξει, ήτανε, όχι, δεν ήταν το αποκλειστικό θέμα του... Αλλά ήταν μέσα στην θεματολογία, στην οποία αναπτυσσόντουσαν και τα καλώς, αλλά και τα κακώς κείμενα της Ολύμπου. Αλλά κάνοντας αυτήν την επιλογή, εσύ είναι ότι θέλοντας σαν Κασιλοριδιός και το όνομα του πατέρα σου, γιατί ερχόμενος εδώ σου μιλάνε τον Άγιο Παπάς, λέει για τον πατέρα σου μας, και όλο αυτό και για μας που ήρθαμε εδώ πέρα. Για ουσιαστικά θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση στην οποία τα παιδιά μου, θέλοντας και μη, θα αναγκαστούν εντός εισαγωγικών να ζητήσουν ή αυτά ή οι απόγονοί τους τις ρίζες τους, γιατί θα έχουν ένα περιουσιακό στοιχείο. Μόνο και γι' αυτό το λόγο έγινε. Πάντως πολύ καλή ενέργεια. Ο Θεός και ο Άγιος. Ο Άγιος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Από τη στιγμή που αγόρασα αυτό το εκκλησάκι, που είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι προστάτης Αγιός μου. Υπάρχουν σημάδια, είμαι όνειρα, είμαι κάτι που... Δεν είναι με σημάδια, δεν είναι σημάδια, είναι γεγονότα. Γεγονότα, μπορώ να μου πεις ένα. Ένα γεγονός είναι το ότι έκανα μία δωρεά στο Πνευματικό Κέντρο Πειραιά, σε έναν αίδριο, και για την τοιχογράφηση του αίδριου, και το όνομά μου εντελώς τυχαίο ήταν κάτω από την εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου. Α, έτσι. Όταν το έχεις αγοράσει ή πριν? Αφού το αγόρασα. Επίσης, σημαδιακές γεγονότα στη ζωή μου που έχουν σημαδέψει γίνονται την περίοδο της γιορτής, όπως επίσης και η απώλεια του πατρός μου έγινε τον Νοέμβριο. Α, έτσι. Α, τα έχεις συνδυάσει όλα. Και έκανες και μια δωρεά που βλέπω. Αυτό γύρω. Δεν χρειάζεται να λέγεται. Εντάξει, γιατί βλέπω ότι έχεις πια αγάπη για την Όλυμπο και παλιά. Βέβαια, απ' έξω, σαν να σου πω ότι είσαι παρατηρητής. Αλλά δεν πάβει ποτέ από μέρος σου να είναι αυτές οι φωνές του πατέρα σου. Πιστεύω ότι τις κουβαλάς και θα δώσεις στα παιδιά σου, αφού πήρες και αυτό το... Αυτό θα το αποφασίσουν τα ίδια. Εντάξει, ευχαριστούμε. Και είναι αξιέμπαινος και κάθε χρόνο επισκέπτεται το εκκλησάκι και το Τζούγι και μνημονεύει τους πατέρα του και τους παππού του και τους όλους. Ναι. Και επισκεπτόμενο στον Άγιο Μινά και είδε την πλαγό του Δημήτρη να είχαμε γίνει τον πρώτο. Παρόλο που γεννήθηκε, έζησε και αυτά όλα τα χρόνια στην Ρόδο και μέσα σε άλλο περιβάλλον και σαν αυτά, μόνο τα έφτασε ένα παρνίδι του Ολυμπίδε ποτέ. Το πατέρα το θυμάσαι. Αμπά, ο Γιώργο και τον έτοιμασε. Δύο χρόνια. Δίνω το δέο, 33 ήτανε. 32. Τέλο πάντων, με το κόσμο του αφού ο Μάριο ήταν τρία χρόνια πιο μοιραζόμενο. Ναι, ο Μανώλης προχώρησε, έβγαλε τίποτα. Εδώ μέσα στη γειτονιά που ζήσαν τα παιδιά. Εδώ, εκεί στη Μεωζέντα, που είναι τώρα το οργό του Παυλίδη και μεγάλος. Ναι.